Καλημέρα κύριε Γρυβά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πώς το είδατε αυτό το καινούργιο φρούτο με τη διδαχή, όχι σε ιδιωτικό φροντιστήριο, εκεί ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά τη διδαχή της μακεδονικής στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, δυστυχώς επιβεβαιώνονται οι φόβοι όσων εξ ημών μιλάγαμε ότι ανοίγει ο εσκός του αιώλου με αυτή τη συμφωνία. Και φυσικά δεχόμεθα έτσι και κατηγορίες περί υπερεθνικισμού και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, για να πούμε τα πιο απλά, ότι δημιουργείται μια δυναμική. Δηλαδή εκεί που υπήρχε αυτή η σαρκοφάγος που είχε κρατούσε μέσα το πρόβλημα και εν πάση περιπτώσει το απέτρεπε στο να εξελιχθεί σε κάτι χειρότερο, η συμφωνία αυτή απελευθερώνει, να το πούμε έτσι, τον αναθεωρητισμό των Σκοπίων, και είναι δεδομένο ότι θα έχουμε τα φαινόμενα αυτά, θα ενταθούν. Δεν είναι τόσο επιλογές προσωπικές του Ζάεφ ή οποιονδήποτε άλλον. Είναι ουσιαστικά αναπόφευκτα στοιχεία. Είναι δηλαδή φυσικό και επόμενο οι Σκοπιανοί να επιδιώξουν να ασκήσουν επιρροή στην Ελλάδα δι' αυτών των μεθόδων, εφευρίσκοντας μειονότητες και μια σειρά από άλλα. Οπότε τα φαινόμενα θα ενταθούν. Θα ενταθούν, λέτε. Από την άλλη, το γεγονός ότι όπως διαρρέεται, ΝΑΤΟ και Νίμιτς τράβηξαν το αυτί του Ζάεφ, δεν λέει κάτι? Ναι, κοιτάξτε, στον τακτικό χρονικό οριζόντα πράγματι θα υπάρξουν οπισθοχωρήσεις και έτσι και το πρόβλημα θα μπει ξανά κάτω από το χαλί, αλλά σε βάθος χρόνου, ειδικά εάν οι μεγάλοι παίκτες θέλουν να μοχλεύσουν την περιοχή, βρήκαν το πάτημα. Όχι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο οι μεγάλοι παίκτες, είναι σε αυτόν τον κόσμο τον σημερινό που βρίσκεται υπό διαμόρφωση, που είναι εξαιρετικά ρευστός, και οι μικροί παίκτες όπως είναι τα Σκόπια και η Αλβανία, θέλουν μια καλύτερη θέση στον ήλιο. Θέλουν να προωθήσουν την επιρροή τους και βρίσκουν διάφορους τρόπους. Τα Σκόπια θα χρησιμοποιήσουν τον ιστορικό αναθεωρητισμό και θα δημιουργήσουν ένα είδος υβριδικού πολέμου στην Ελλάδα, εφευρίσκοντας μειονότητες στο ελληνικό έδαφος. Και η Αλβανία κινείται σε μια λογική εναντίον όλων, εκμεταλλεύεται τη θέση της μέσα στο ΝΑΤΟ, εκμεταλλεύεται την προνομιακή σχέση που έχει με την Τουρκία και έχουν φτιάξει ένα υποσύστημα μέσα στο ΝΑΤΟ ουσιαστικά και λειτουργούν από κοινού, και προσπαθεί να δημιουργήσει και αυτή για τον εαυτό της ένα ρόλο παίκτη στην περιοχή, διαμορφωτή των εξελίξεων έστω και δια των απειλών. Πείτε μου κάτι, και οι μεγάλοι παίκτες στο ΝΑΤΟ, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν και προνομιακές σχέσεις με την Αλβανία ή που πιέζαν εμάς για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, δεν βρίσκουν να πουν μια κουβέντα τώρα, θα σας πει κάποιος? Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα και το έχω και εγώ, αλλά η απάντηση είναι ότι εάν κάποιος αυτή τη στιγμή ξέρει ποια είναι η μακρόπνοη στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών, να μου το πει και εμένα που δεν το ξέρω. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς αυτή τη στιγμή τι ακριβώς θέλουν να κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, εάν έχουν κάποια συγκροτημένη στρατηγική στο κεφάλι τους, γιατί δεν ξέρουμε και αυτοί τι θέλουν. Σας λέω, βρισκόμαστε σε μια εξαιρετικά ρευστή εποχή του διεθνούς συστήματος, εξαιρετικά μεταβατική εποχή, σε αντίθεση έτσι με αυτή την πανίσχυρη στερεοτυπική αντίληψη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάποιο μακρόπνο σχέδιο και τα έχουν όλα σχεδιασμένα σε ορίζοντα αιώνων, χιλετηρίδων και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Στην πραγματικότητα αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κενό στρατηγική στην Ουάσιγκτον, μέρος του οποίου είναι μόνο το ότι δεν έχει ακόμη δημιουργηθεί ένα νέο κατεστημένο. Δεν ξέρω ακριβώς τι θέλουν να κάνουν στα Βαλκάνια. Και είμαστε σε μια εποχή πολύ μεγάλης ασάφειας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε σε τι περιβάλλον κινούμαστε. Και παρόμοιες συμφωνίες όπως αυτή των Πρεσπών, που ουσιαστικά ανακατεύουν πάρα πολύ την τράπουλα, δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Είναι δηλαδή ένα είδος, τι να σας πω, βγάζουμε το τζίνι από το λιχνάρι και εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει μετά. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα, όπως οι δηλώσεις του Ζάεφ, δείχνουν ότι σε βάθος χρόνου θα υπάρξουν πολλαπλές τριβές με τα Σκόπια, ακόμη και αν δεν επιβεβαιωθούν οι φόβοι των πιο απεσιόδοξων εξημών, θα έχουμε προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ξέρετε, δεν είναι μόνο εκεί.
Το πρωί διαβάζαμε αυτό το καταστατικό με έδρα την Αριδαία, που έχει ημερομηνία 18 Νοεμβρίου του 18, τώρα δηλαδή, προχθές, της νέας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Μακεδονική Κίνηση Πρόθεσης της Μητρικής Γλώσσας. Ωραίο ακούγεται, λέω εγώ. Γιατί λέει, σκοπός της εταιρείας είναι η πρόθεση μέσα από έρευνα και εκπαίδευση των καλύτερων πρακτικών, των βέλτιστων πρακτικών, στη διαχείριση της γλωσσικής διαφορετικότητας στην Ελλάδα και Νεύρου. Τι ωραία που ακούγεται αυτό, ε! Γλωσσική διαφορετικότητα έχει και ο Κρητικός, έχει και ο, και ο Θεσσαλός, έχει και ο Επτανήσιος. Ωραία ακούγεται αυτό. Έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν εμείς και εγώ και άλλοι συνάδελφοι που κατηγορούμαστε ως ακραίοι, λέγαμε ότι θα υπάρξει κίνδυνος για την Ελλάδα, ακόμη και για την εδαφική της ακεραιότητα από αυτή τη συμφωνία, όχι λόγω άμεσων στρατιωτικών ή άλλων πιέσεων, αλλά λόγω αυτό που λέμε υβριδικών επιχειρήσεων, εννοούσαμε ακριβώς αυτά. Και αυτό ακριβώς είναι η αρχή του φαινομένου. Δηλαδή διαμορφώνεται σιγά σιγά μια βάση έδρασης αμφισβήτησης της Ελλάδος ως γεωπολιτική οντότητα, που δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Είναι τόσο απλό. Δυστυχώς, ξαναλέω, έχει βγει το τζίνι από το λιχνάρι και δεν ξέρουμε τι μας περιμένει. Υπάρχει βέβαια ακόμη χρόνος. Θεωρώ ότι το πολιτικό προσωπικό πρέπει να αναθεωρήσει τις ακραία αισιόδοξες, για να το πω έτσι, ευγενικά αντιλήψεις του, και μήπως προλάβει τελευταία στιγμή να επαναφέρει τα πράγματα σε μια πιο φυσιολογική κατάσταση. Δηλαδή να επανέλθουμε στην πρώτερη των καταστάσεων με τα Σκόπια, που δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, δεν απειλούσε κανένας κανέναν, μια χαρά σχέσεις είχαμε, δεν ήμασταν σε εμπόλεμο κατάσταση με τα Σκόπια, ούτε καν σε κάποια έτσι μεγάλη ένταση ώστε να χρειάζεται αυτή η συμφωνία, και θα μπορούσε εν πάση περιπτώσει να συνεχιστεί όπως ήταν τα πράγματα, χωρίς να υπάρξουν ιδιαίτερες τριβές. Δεν είναι ανάγκη να λύνουμε όλα τα προβλήματα. Ξέρετε, υπάρχουν και προβλήματα που δεν λύνονται, παρά μόνο γίνονται χειρότερα. Κύριε Γρυβά, θυμάμαι στο παρελθόν που έχετε πει ότι σε αυτή εδώ τη χώρα, μη έχοντας μία εθνική στο κέντρο μας αντίληψη της γεωστρατηγικής, πολλές φορές πάμε από το ένα άκρο στο άλλο. Δηλαδή, ή περιμένουμε τη λύση από το Μόσχοβο, ή στηνόμαστε στα τέσσερα στον Αμερικάνο. Τα λέω έτσι, γιατί αν δεν μας βοηθήσει ο Μόσχοβος, απατεώνας μας κοροϊδέψατε, μετά μας... Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτό το κλίμα βρίσκεται λάθος ή θετικό το ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός πάει στη Μόσχα? Και σε μια περίοδο που έχουμε και ένταση μεταξύ Ρωσίας, με επίδικο την Ουκρανία, το τι γίνεται στην Κρυμαία κτλ. Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά ορθολογική κίνηση. Είναι κάτι που έπρεπε να γίνει μετά την πολύ μεγάλη ζημιά που είχε γίνει στις ελληνορωσικές σχέσεις, η οποία, επαναλαμβάνω, ήταν πρωτοφανής. Δεν είχε γίνει ποτέ, ακόμη και στα χρόνια του μετεαμφιλιοπολεμικού κράτους της δεξιάς που λέγαμε, οι σχέσεις με τη Σοβιετική Ένωση εκείνου του καιρού ήταν πολύ καλύτερες από ό,τι είχαν φτάσει να είναι σήμερα. Οπότε λοιπόν, μια προσπάθεια, σοβαρή προσπάθεια επανεκκίνησης των ελληνορωσικών σχέσεων είναι κάτι αναγκαίο αυτή τη στιγμή. Και όχι μόνο, γιατί εδώ πάλι θα ακουστούν οι γνωστές αντιρρήσεις ότι ποιοι είναι οι Ρώσοι, μας έχουν πουλήσει, μας έχουν κάνει, μας έχουν ράνει. Δεν είναι θέμα μια επανεκκίνηση των ελληνορωσικών σχέσεων, μια καλή σχέση με τη Μόσχα είναι κρίσιμη σημασία στοιχείο ώστε να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια παραγωγική σχέση και με το δυτικό παράγοντα. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή ένα αντίβαρο στη δυτική επιρροή στην Ελλάδα. Αυτό οι παλαιές κυβερνήσεις, ακόμη και οι ακραία φιλοαμερικανικές, το είχαν πάντοτε σε μια γωνιά του μυαλού τους, και λιγότερο ή περισσότερο άνθρωποι σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου, που το είχαν φτάσει σε πολύ έτσι σοβαρό επίπεδο, το είχαν χρησιμοποιήσει, αλλά και λιγότερο και οι άλλοι. Σήμερα λοιπόν αυτό το αντίβαρο είχαμε φτάσει σε σημείο να το εξοντώσουμε, με αποτέλεσμα η σχέση μας με τη Δύση να γίνει εντελώς ανισοβαρής, και κατά συνέπεια δεν μπορούσε να διαμορφωθεί μια ουσιαστική σχέση με τη Δύση που να προωθεί κάπως και τα εθνικά συμφέροντα. Οπότε η επανατοποθέτηση των σχέσεων Αθηνών-Μόσχας μέσα σε ένα πιο έτσι παραγωγικό και ρεαλιστικό πλαίσιο είναι κρίσιμη σημασία, ακόμη και για τη θέση μας μέσα στη δυτική αρχιτεκτονική. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το καινούριο φρούτο είναι η σκέψη της Τουρκίας για δημιουργία κανονικής ναυτικής βάσης
στο βόρειο και κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου, υπό το βάρος βεβαίως των εξελίξεων που έχουμε στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εδώ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι αυτό που έχουμε πει και στο παρελθόν, ότι η Τουρκία θα εντείνει και εντείνει σταδιακά τις πιέσεις της. Δεν πρόκειται να δεχτεί έτσι χωρίς απροβλημάτιστα να προχωρήσουν οι σχεδιασμοί ούτε των Αθηνών, ούτε της Λευκωσίας, ούτε του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ούτε και της Ουάσιγκτον. Η Τουρκία θέλει να έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, θέλει ουσιαστικά να είναι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού και θα συνεχίσει να πιέζει. Τώρα θα δούμε τον τρόπο που θα το κάνει. Είναι δεδομένο ότι δεν θέλει αυτή τη στιγμή να φτάσει σε κάποια ακραία κατάσταση, γιατί και αυτή έχει τις ανησυχίες τις πολλαπλές και φοβάται πως θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα πράγματα. Δεν θέλει, να το πούμε απλά, να γίνει μια πολεμική αναμέτρηση αυτή τη στιγμή, και θα συνεχίσει με το γνωστό της ρόλο, αυτή τη λογική της διαρκούς ήπιας εντός εισαγωγικών πίεσης, ώστε να δημιουργήσει μια κατάσταση που να την φέρνει στον αφρό των εξελίξεων. Θα το δούμε, είμαστε στην αρχή του φαινομένου, τα πράγματα θα δυσκολέψουν. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και πανικόβλητοι, να το πούμε έτσι, και να περιμένουμε κάποια καταστροφή να μας χτυπήσει την πόρτα στον ορατό χρονικό ορίζοντα. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να πω ότι ένας ακροατής εδώ λέει: ο κύριος Γρίβας με αυτή την τεκτονική έτσι τοποθέτηση των μεγάλων παικτών, όπως μάθαμε όλοι να τους λέμε ισχύως, συνεχίζει να είναι αισιόδοξος ότι με μια πολιτική στην οποία στο κέντρο θα ήταν μια εθνική στρατηγική η χώρα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει, ή μοιραία πρέπει να κουμπίσει σε κάποιον ισχυρό? Εξαιρετικό. Κοιτάξτε, το ερώτημα. Εθνοκεντρική στρατηγική δεν σημαίνει γεωπολιτικός μηδενισμός. Δεν σημαίνει ότι δεν μιλάμε με κανέναν. Ναι. Αντιθέτως, σημαίνει ότι φυσικά ενισχύει τη σχέση σου. Αλλά για να το πούμε έτσι απλοϊκά, πρέπει να είσαι παίκτης για να μπορείς να παίξεις μπάλα με τους άλλους σε αυτό το πολύ μεγάλο γήπεδο που είναι το παγκόσμιο σύστημα. Και για να το κάνεις αυτό το πράγμα, πρέπει πρωτίστως να έχεις τον εαυτό σου στο επίκεντρο και όχι να θεωρείς ότι λειτουργείς ως εξάρτημα κάποιων άλλων. Δεν είπαμε να συγκρουστείς με τους πάντες. Αντιθέτως, πρέπει να, ειδικά μέσα σε αυτό το διεθνές σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ πολύπλοκο, είναι οι σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δρόντων είναι μεικτές, συνεργατικές και ανταγωνιστικές, πρέπει να δεις πώς μπορείς εσύ να κουμπώσεις, να το πούμε απλά. Γίνεται, δεν είναι κάτι δραματικό, αλλά πρέπει πάντοτε να λειτουργείς εθνοκεντρικά. Εθνοκεντρισμός δεν σημαίνει μηδενισμός, δεν σημαίνει εχθρότητα. Αντιθέτως, σημαίνει πώς θα μπορέσεις να διαμορφώσεις παραγωγικές σχέσεις με τους ισχυρούς δρόντες, ώστε να προωθείς τα εθνικά σου συμφέροντα. Κύριε Γρίβα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά.